Τι έγινε. Όχι, άντε πια, τους έχουμε ζαλίσει. Ψάχνουμε. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τα νεύρα μου. Πάμε τώρα σε ένα μαναφούκι που έγινε μέσα στο Instagram με την Τραϊάννα Ανανία, παρακαλώ. Η οποία άδειασε έναν ποδοσφαιριστή. Λέγοντας ότι την πέφτει. Ναι, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο άδειασε τρένα Ανανία. Ποιος είναι ο Κυριάκος? Είναι κεντρικός αμυντικός στο Αμβούργο. Είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και πολύ καλό παιδί, μπορούμε να πούμε, γιατί τον γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι. Δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Κοίταξε. Τι λέει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τόλμησε. Εγώ ξέρω τι παίζει. Το θέμα είναι ότι τόλμησε να στείλει μια καλημέρα στον Ενικό στην Ανανία. Και εκείνη τα παιδιά τα πήρε στο κρανίο, τον ξεμπρόστιασε, έβγαλε στη δημοσιότητα τη συνομιλία και ποιο είσαι εσύ που μιλά στον Ενικό. Σοβαρά μιλά. Ναι. Αν είναι. Ναι. Θα πάμε να δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Γεια σου, Τραϊάννα, τι κάνει. Αν σκέφτεστε να φλερτάρετε κάπως έτσι την γνωστή ηθοποιό Τραϊάννα Ανανία, μην το κάνετε και έχουμε λόγους που σας το λέμε. Την Τραϊάννα που γνωρίσαμε μέσα από την πετυχημένη σειρά του Αντένες οι μαθητές, που την έχουμε απολαύσει να λυκνίζεται με τα τσιφτετέλια στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Αλλά και να αγωνίζεται μέσα από το Nomads. Έβγαλε στη σέντρα τον 26χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Κυριάκο Παπαδόπουλο, που τόλμησε να την φλερτάρει λίγο άκομψα μέσω διαδικτύου. Καλημέρα, τι κάνεις εσύ? Φέρεται να τη ρώτησε μέσω Instagram ο ποδοσφαιριστής. Με την Τραϊάννα να απαντάει με αυστηρό τρόπο. Καλημέρα. Δεν σας γνωρίζω. Ο Ενικός. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος φαίνεται να ευνηδιάζεται και αμήχανα απαντάει. Οκ, χαχαχα, sorry που σας ενόχλησα. Η Τραϊάννα όμως δεν έμεινε εκεί, αλλά έριξε την χαριστική διαδικτυακή βολή. Στον άνθρωπο με κακή αγωγή, το θάρρος γίνεται θράσος. Η σοφία σχολαστικότητα, η ευφία κοροϊδία, η απλότητα βαναυσότητα και η καλοσύνη γίνεται κολακία. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα προσπαθεί ο Κυριάκος Παπαδόπουλος να μάθει τι θέλει να πει ο ποιητής. Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, τι κακό της έγραψε το παιδί. Καλημέρα, τι κάνεις εσύ. Στον Ενικό, παιδιά. Λοιπόν, το επειδή, δηλαδή, ποια είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ, το παιδικό. Δεν είναι η κοπέλα. Μπορεί να το στείλει πρώτον κατά λάθος. Δεύτερον, μπορεί να τη φλερτάρει, μια ωραία κοπέλα είναι. Έλα, έλα, πώς τη δόνα μου. Εγώ δεν ήξερα καν ποια είναι, δεν το λέω υποτιμητικά. Παιδιά, το θράσος γίνεται θράσος. Δεν είσαι η Βασίλισσα, δεν ξέρω εγώ ποια. Έγραψε. Πόσο θράσος θέλει λοιπόν έχει ένας άνθρωπος για να βγάλει δημόσια τις συνομιλίες ενός ανθρώπου που σου στέλνει. Δηλαδή, άμα είναι με το γεια σας που στέλνουμε μήνυμα. Να θεωρηθεί ότι φλερτάρουμε. Ναι, παιδιά, το έβγαλε. Θα βρούμε δηλαδή, τελάω όσοι έχουμε ανταλλάξει κάποια DM στο Twitter ή inbox στο Facebook. Να ήταν. Παιδιά, αυτό επιτρέπεται. Έλεος δηλαδή. Ποσειδώνα, αυτό νομικά επιτρέπεται. Ποιο? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Κοίτα, έχουμε μία νέα πραγματικότητα με τα social media. Δεν ξέρω, κανονικά πρέπει να διώκεται αυτό. Είναι σαν την παρακολούθηση. Σωστά. Κανονικά πρέπει να διώκεται. Όπως η παρακολούθηση δεν είναι νόμιμη, έτσι και αυτό δεν είναι νόμιμο. Και το θεωρώ απαράδεκτο με το που λες μια καλησπέρα. Εγώ έχω πει καλησπέρα σε κόσμο και κοσμάκι στα social και μου έχει πει κόσμος και κοσμάκης. Δεν ήξερα ότι καμακωνόμαστε. Πρώτον, να έχω το νου μου να προσέχω τι γράφω. Δεύτερον, να την ψωνίσω όταν μου γράφουν καλησπέρα τι κάνεις. Δηλαδή, δεν τη φλέρταρε την κοπέλα. Έλεος. Δεν σήκωνα το τηλέφωνο, γιατί την πήραμε τηλέφωνο. Αλλά θέλω να πω ότι και φλερτ να ήταν. Και του έγραψε και λογίδριο μετά. Του έγραψε τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Θα συμφωνήσω μαζί σου αυτό, αλλά και φλερτ να ήταν. Έγραψε μια καλή μέρα, παιδιά. Και πόσοι φλερτάρουν στα social media πια πάρα πολύ. Και ίσα ίσα δείχνει ότι του αρέσει. Γιατί συζητάμε τώρα το εννοούμε αυτό το πράγμα. Τι τη είπε, πω, τι. Πω, έχει. Και τη απάντησε και πολύ ωραία μετά. Καλημέρα, τι κάνεις εσύ. Και τη απάντησε πολύ ωραία μετά. Χαχαχά, οκ, sorry. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Ανεβείτε στο βάθρο σα. Άντε, μην τρελαθούμε τελείω. Και τι σου και τον έκανε και το έβγαλε στα social media. Αν είναι δυνατόν, εγώ στηρίζω το παιδί. Αν είναι δυνατόν. Εννοείται όλοι μα. Δηλαδή, εγώ που μου στέλνει πόσο κόσμο καλημέρα και τρέλαινε και παντάω μια καρδούλα, δεν σημαίνει ότι του φλεφτάρει με φλεφτάρει. Τον λένε και Κυριάκο Παπαδόπουλο που είναι ένα από του σημαντικότερου συνθέτε ο Κυριάκο Παπαδόπουλο, ω συνόνοματό του. Και είναι και αμυντικός, έτσι. Είναι αμυντικός, φαντάσου. Δηλαδή, τι να αμυνθεί τώρα. Είναι καρδιά στο θετικό το παιδί, αν είναι δυνατό. Λοιπόν. Ταλαντούχος. Συνεχίστε τα τσιφτετέλια σας, κύριε. Παραμένουμε στο.